λάθος. Όλα πήγαν μια χαρά. Κορίτσι! Ο πατέρας. Εγώ εδώ. Ο Ζορζ. Ο Ζορζ. Εσύ έγινες πατέρας. Έγινα πατέρας. Ναι. Έγινα πατέρας. Ναι. Δεν το πιστεύω. Αυτό σου λείπει. Καλέ, τι του λέει τόση ώρα ο γιατρός του Ζος? Αυτά που έπρεπε να λέει σε μένα. Τι να του λέει η κυρία Ναταλή, τι να του λέει? Του λέει πως πήγε η γέννα, πως είναι το παιδί, τα τυπικά, τον ενημερώνει. Και γιατί το Ζος? Εμένα έπρεπε να ενημερώσει. Μη μου πεις ότι θα του δείξει και το μωρό. Το πιθανότερο. Α, θα κάνω μεγάλη φασαρία. Εγώ να δεις τη φασαρία θα κάνω. Ηρέμησε, παιδάκι μου, εσύ. Καλά, γιατί θα κάνεις φασαρία? Έτσι είδηστε, ο πατέρας να βλέπει πρώτα στο παιδί. Τώρα, αν δεν είναι ο πατέρας που θέλω, ας όψονται μερικοί. Κύριε Πίτσα. Κεριά και λιβάνια. Τώρα γιατί το λες αυτό, Πίτσα μου? Καλά, εντάξει, μπορεί να μην είναι αυτός που θέλαμε, αλλά και ο άλλος μωρέ μια χαρά είναι. Ευγενικός, ωραίος, εκάτος, σκέτος Γάλλος. Σκέτος Γάλλος. Ηρέμησε, σου είπα. Καλέ, η κυρία Τζέννη. Ω Χριστέ μου, καλέ, λάθος κάνανε, βοήθεια. Αυτοί ξεκινήσανε. Τι λέτε, κυρία Ναταλή μου? Εγώ τι λέω, καλέ, ή αυτή την κάνανε εκεί μέσα? Να σε πω, Ράτη, Ναταλή, να σε πω. Αυτά που λες δεν γίνονται. Δηλαδή, άλλος να είναι έγκυος και άλλο να ξεγεννήσουν. Για να σε ξεγεννήσουν πρέπει να είσαι έγκυος, το κατάλαβες? Μα εγώ κατάλαβα. Αλλά τότε τι έχει το παιδί μου? Λιποθύμησε. Γιατί? Γιατί δεν άντεξα τη γέννα, βρε μαμά, για το όνομα του Θεού. Ποια γέννα? Αχ, με χειρότερα. Τη Σοφία, καλέ. Α, η Σοφία γέννησε, εντάξει. Α, καλά. Θα μας γονατίσει απόψε. Και δεν πήρα για τις αγωνίζες της. Κυρία Ναταλή μου, κυρία Ναταλή μου, τι λέμε τόση ώρα? Η κυρία Σοφία γέννησε, για όνομα του Θεού. Άλλη γέννησε, άλλη δεν άντεξε. Τι να πω, έχω δύο κόρες ανισόρροπες. Πρέπει να το πάρω απόφαση. Αυτές το έχουν πάρει προπολού. Άκουσα τι είπες, αλλά έχει χαρεί που δεν είμαι καλά. Γιατί, τι έχεις? 3 πουλάκια κάθεται πορτοκάλι. 13. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Ζος, σε παρακαλώ, τσούλησα με μέσα να πάω να ηρεμήσω λίγο, γιατί δεν αντέχω άλλο. Στο δωμάτιό μας, είναι δίπλα, έχουμε πάρει ένα. Μάλιστα. Και μείνε μαζί της να την προσέχεις. Μη φοβάσαι, δεν θα σας παραξηγήσουνε. Κουνιάδα σου είναι. Μάλιστα. Τι καλό παιδί, ποτέ δεν λέει όχι. Συγχαρητήρια, να σας ζήσει να τη χαιρόσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε. Να σας πω. Πώς είναι? Μια χαρά κούκλα. 3200. 3200 καλή, ολόκληρη κοπέλα. Μελαχρινή, ξαδιά. Μελαχρινή, μελανούρη. Παναγιά μου. Η γονούλα μου. Κοίτα να δεις. Οι δύο γονείς ανοιχτή ξανθή και το παιδί βγήκε μελαχρινό. Περίεργα πράγματα. Συμβαίνουν αυτά. Αυτό δεν λέει συμβαίνουν. Ναι, συμβαίνουν, ναι. Η μητέρα πώς είναι? Μια χαρά επίσης. Χρυσό μου, να σε ευχαριστήσω έτσι που τη βοήθησες και πήγαν όλα καλά. Και να ξέρεις ότι εγώ επιφυλάσσομαι. Α, παρακαλώ πολύ. Εγώ κάνω το καθήκον μου. Αν με θελήσετε, μη διστάσετε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλέ, τελικά ήταν πάρα πολύ καλή κοπέλα. Και λειτουργός, είδες. Το καθήκον μου είπε. Το καταλαβαίνετε, έγινα γιαγιά. Αχ, Θεέ μου, δεν το πιστεύω. Είμαι τόσο ευτυχισμένη. Εγώ καταλαβαίνω την ευτυχία σου. Γιατί δύο εγγόνια έχω. Αλήθεια, η Χριστίνα και ο Θέμης πώς και δεν ήρθαν? Έχουνε διάβασμα. Μητέρα.
ξεχνάτε. Δεν ξεχνάτε. Θα πάρουμε τέτοιο για το μωρό. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Για γυρίστε να δούμε, Γιάννο. Να σας ζήσει, να σας ζήσει. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Κάνε ό,τι κάνω. Ναι, ναι. Να σας ζήσει. Ευχαριστούμε. Να σας ζήσει. Ευχαριστούμε πολύ. Να σας ζήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να σας ζήσει. Να σας ζήσει. Να σας ζήσει. Ευχαριστούμε. Να σας ζήσει. Ευχαριστώ. Να ζήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να σας ζήσει. Να είστε καλά. Να ζήσει. Καλέ κυρία, φτάνει! Α, για κάνε μου τη χάρη. Πρώτη φορά έγινε γιαγιά. Οι άνθρωποι έρχονται να μου ευχηθούν. Τι να κάνω. Σε καλό, Ναταλή. Και όποιος έρχεται θα τον δίνεις 100 και 200 ευρώ. Καλό, είσαι. Έτσι με γολάζ. Τι είπε ότι είναι. Για δέσιμο. Ωραία. Αφού είναι έτσι, ορίστε κι εγώ. Να σας ζήσει. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό, αυτοί έξω γιατί δεν έχουν. Και μη χειρότερα. Μη χειρότερα δεν θα πει τίποτα, Πορτοκάλι. Δεν λες που είναι βράδυ και δεν έχει κόσμο εδώ. Μιλιούνια θα πλακώνανε. Θα έβγαινε η φήμη ότι μια τρελή μοιράζει κατοστάρικα έξω από το χειρουργείο και θέλει να την κάνει και πεθερά σου. Εσύ θέλει ακόμα. Και αυτό σωστό είναι. Όλα σε σένα τα βρήκα. Η Σοφία γέννησε κοριτσάκι. Μπράβο! Τι ώρα θα φύγουμε. Καλά, τώρα γέννησε, περίμενε. Άμε μου την αγχώνεις. Έλα στην υγεία μας. Αν συνεχίσουμε έτσι, δεν το βλέπω. Σταμάτα, ξενέρωτο! Θέμη τον λένε, εντάξει! Να σου πω, Γκρετά, σε ποιο πλανήτη μένεις? Αν δεν μένω σε πλανήτη, μένω στη Βούλα και είναι Δήμος. Έχω ένα φίλο Δήμο, μήπως είναι ο ίδιος. Τι λέει, παιδιά. Καλέ, άλλο ο Δήμος Βούλας και άλλο ο Δήμος ο φίλος σου. Α, οκ, εντάξει. Α, δεν είμαστε καλά. Καλά, χαζό είναι, δεν ξέρει τι είναι Δήμος. Καλά, εντάξει, άσε. Δεν μ' αρέσει. Αρέσει της Χριστίνας. Αρέσει της Χριστίνας. Εσύ τι λες ρε Γκρέτα. Και ο Δημήτρης. Ρώτα τη. Χριστίνα. Όχι τώρα παιδάκι μου. Περίμενε. Πότε. Μετά. Αύριο. Δεν ξέρω. Καλά. Αγκάλιασέ με κι εσύ. Παιδιά το μαγαζί. Στην υγεία σας. Ευχαριστούμε. Πίνουμε τώρα. Πίνουμε. Όχι άλλο ρε Τζόνι. Δεν σταμάτα. Λοιπόν. Ένα. Δύο. Τρία. Στο πρόσωπό σου τα βρήκα και είμαι ευτυχισμένος. Κάτι πιο πάνω, κάτι πιο ερωτευμένος. Να σας ζήσει. Ευχαριστούμε. Μην εννοηθείτε. Μην εννοηθείτε. Αυτά που σε λέει και μην διαμαρτύρεσαι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και στα δικά σας. Ευχαριστούμε κυρία μου, είπαμε. Θα μας ζήσει. Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει, περάστε. Θα μας ζήσει, λέμε. Θα μας ζήσει. Ορίστε μας τα φιλιά. Γιατί δεν με αφήνει εδώ στον άνθρωπο. Δεν κατάλαβε τι έγινε. Πήγε παρακάτω και τον λέει ο άλλος, πήγαινε εκεί, έχει μία large που τα δίνει. Σοφού, παιδί μου! Να μας ζήσει, να σου ζήσει. Να σου ζήσει, Σοφία. Σοφία, όμορφο, σου μοιάζει. Πάμε να δω και εγώ το μωρό. Χριστίνα, πάμε σιγά σιγά. Δεν θέλω, περνάω τέλεια. Κι εγώ. Τον Τζόνι μπορεί να μην το χωνεύω, αλλά παίζει πολύ σούπερ μουσική. Ναι, αλλά λέει και μας παίρνουν συνέχεια κανάτες και έχουμε γίνει γκολ. Είσαι πολύ σπαστικός, το ξέρεις. Ρε Γκρέτα, πώς τον αντέχεις. Είδες, έχει χάρη που είμαι ερωτευμένη μαζί του, αλλιώς θα σου έλεγα εγώ. Δεν το πιστεύω. Έχουν γίνει και δύο λιώμα, τα βρήκανε και έχουν κάνει κόμμα εναντίον μου. Εγώ πάντα συμπαθούσα την Γκρέτα. Α, και εγώ τη Χριστίνα. Μπράβο. Να σου πω. Γιατί είπες ότι δεν συμπαθείς τον Τζόνι. Το συμπαθώ, παλιά δεν το συμπαθούσα. Πριν ένα τέταρτο, ε. Λοιπόν, πάμε. Ελάτε. Δεν πάω πουθενά, άμα θες να πας μόνος σου. Θα γυρίσει ο μπαμπάς στο σπίτι, θα μας βρει και θα γίνει χαμός. Δεν με νοιάζει. Τι λες ρε Χριστίνα, σύνελθε. Χριστίνα. Α, χωρίς φιγούρα, θα την κάνω.
Γιώτα! Τι φιγούρα, κάτι έπαθε! Βοήθεια! Λίγο αέρα, παιδιά! Κάποιος λίγο νερό να φέρει! Χριστίνα, Χριστίνα, τι έπαθες! Λίγο πίσω, 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 κόσμο! Όχι, τι κάνει! Ωραία, αέρα, παιδιά, αέρα! Ναι. Έλα, μαμά. Έχουμε πρόβλημα. Τι πρόβλημα? Η Χριστίνα. Τη φέραμε στο νοσοκομείο. Αγάπη μου, Ναταλίτσα μου, κουκλίτσα μου. Τυχερή. Τυχερή που είσαι, θα σε βγάλουμε και το όνομα. Εκτός αν έχει διαφορετική γνώμη ο Ζορζ. Α, δεν νομίζω, ο Ζορζ. Όχι, όχι, εγώ δεν με πειράζει με Ασονάν είναι και δικό σου παιδί. Μπορεί να θέλεις να βγάλεις το όνομα της μητέρας σου. Συνηθίζεται άλλωστε. Αλήθεια, πώς τη λένε τη μητέρα σου? Ζακλίν. Χάλια. Όχι και χάλια. Πήγαινε μέσα. Πού μέσα, καλέ? Έξω, όπου θέλεις, φύγε. Καλέ, σταματήστε. Ακόμα δεν γεννήθηκε το μωρό. Έχουμε καιρό. Σωστά. Έχει δίκιο η Σοφία. Δεν μπορεί να ξέρεις πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Α, όπως και να εξελιχθούν τα πράγματα, εγώ την εγγονή μου, Ζακλίν, δεν τη βγάζω. Το ξεκαθαρίζω. Δεν με πειράζει, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και πολύ καλά κάνεις. Το παρακάνεις. Το ξέρω. Συγγνώμη. Ναι. Πρέπει να την πάρω, είναι αργά. Εσύ σιγά σιγά να πηγαίνετε. Αφήσουμε και τη Σοφία ήσυχη, ναι. Εμείς με τη Ρόζα θα πάμε δίπλα, έχουμε πιάσει δωμάτιο. Να τα φορές μας το ηρεμαζόλησα. Γεια σου, γεια σου. Καλέ, 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 με κοιτάζει. Καλέ, να το λέει, με κοιτάζει. Αγάπη μου. Ο Πόμο μοιάζει ίδια εγώ είμαι. Ναι, καλά, ίδια η Σοφία είναι. Δεν νομίζω. Για να μην τσακώνεστε, είναι πάρα πολύ νωρίς να βγάλουμε συμπεράσματα. Πάντως τον Ζορζ δεν τον μοιάζει καθόλου. Χριστός. Δεν πάμε τώρα να αφήσουμε και τη Σοφία στην ησυχία της να κοιμηθεί λίγο, έτσι. Για να φύγουμε, Σοφία. Καληνύχτα. Και θα τα πούμε αύριο. Ναι, και αύριο και μεθαύριο και παραμεθαύριο. Όρεξη να έχουμε να λέμε, γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Πάρα πολλά. Αυτή κάτι έχει πάρει χαμπάρι. Άντε, ώρα να φύγουμε τώρα. Ζωφούλα μου γλυκιά. Καλή ξεκούραση, να έχεις να μας ζήσει το μωρό. Και ηρεμία, προπαντός ηρεμία. Πάμε, πάμε. Καληνύχτα. Έλα, μωράκι μου, έλα. Εδώ στον καναπέ καλύτερα να ξαπλώσεις. Όχι, όχι. Στο δωμάτιό της θα την πάμε κατευθείαν. Αν έρθει ο παπάς και τη βρει εδώ, θα γίνει χαμός. Αχ, μην το μελετάς. Το μελετάω, δεν το μελετάω. Κάποια στιγμή θα έρθει. Έλα, να σε πάω στο κρεβατάκι σου να κοιμηθείς. Και εσύ, Τζονί, να την κάνεις σιγά-σιγά, ε. Γιατί άμα έρθει ο παπάς και σε δει εδώ, δεν θα χαρείς καθόλου για την γνωριμία σας. Αχ, τώρα δικό μας ήταν το μωρό. Πήρα μια ζήλια να σε πω την αλήθεια στην τόση. Το έλεγα. Τη σοφούλα και τα μάτια σου. Τι σου περίμενε, Ρωμάνη. Έλα προς το κρεβάτι. Έλα μωρό μου. Να το πω ψάχια. Μπράβο, μπράβο. Είσαι καλύτερα, αγάπη μου. Πώς είσαι? Ζαλίζομαι. Με τόσο που ήπιες, θα ζαλίζεσαι για ένα μήνα τουλάχιστον. Πόσο ήπιες, αγάπη μου? Δύο ποτά. Δύο ποτά. Τις τρεις κανάτες τις ξέχασες? Θέλω λίγο νερό. Ναι, μωρό μου. Ναι, baby. Πάω να το φέρω, Μη σηκωθείς. Εντάξει, πάω αμέσως. Έλα, Τζόνι, πήγαινε και εσύ σιγά σιγά να μην βρουν κανένα πελά. Τώρα. Όχι, τώρα, τώρα. Έξω, 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 έξω. Έλα, μένα. Μέσα, 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 μέσα. Τώρα είναι αργά. Την κάσαμε. Αναμένα φώτα, τι είναι αυτό το πράγμα? Αφήνουν τα φώτα. Γιατί αυτοί πληρώνουν. Μα έλα, το κορόιδο πληρώνει. Εγώ τα λέω συνέχεια. Να μην αφήνουν τα φώτα αναμένα, δεν μπορεί να πληρώνει. Μέρι. Χριστός και Απόστολο. Χαλό. Χαλό, λέει. Δεν είμαστε καλά. Μέρι, τι κάνεις εδώ, παιδί μου? Να σας εξηγήσω τα παιδιά. Τα παιδιά τι? Πάντα τίποτα τα παιδιά. Είναι καλά, μην ανησυχείτε. Αλλά. Μέρι, πού το πας στο νερό, παιδάκι μου? Το πάω στη Χριστίνα, γιατί δίψασε. Δίψασε η Χριστίνα και εσύ της πας νερό? Ναι. Δεν είμαστε καλά. Και εσύ που ήξερες από απέναντι ότι η Χριστίνα διψούσε? Το είπε. Ποιος το? Το είπαν τα μεγάφωνα? Όχι, ήμουν μπροστά, το άκουσα.
άκουσα. Πώς ήσουν μπροστά, βρε, δεν ψήξα, θα με θυκόλπος, δεν μπορώ. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Πιείτε το νελάκι, πάω να βάλω άλλο εγώ. Μάνα, μας κάνει πλάκα. Μέρι, έλα εδώ, έλα εδώ. Άκουσε κάτι, Μέρι. Με το ζόρι κρατάω τα νεύρα μου. Σε παρακαλώ πολύ, μην παίζεις με τα νεύρα μου, Μέρι. Δεν παίζω με τα νεύρα σου. Παίζεις, παιδί μου. Πες μου τι θέλεις τέτοια ώρα στο σπίτι μου. Οκ. Τα παιδιά βγήκαν έξω και πήγαν σε ένα super trendy club. Βρε αυτό trendy! Αυτό trendy! Ποια παιδιά, τα παιδιά τα δικά μας! Γιατί έχεις κι άλλα. Αμέ! Όχι, δεν έχω! Δεν. Για συνέχιση. Τέλος πάντων πήγανε και χορέψανε και τα περάσαν πάρα πολύ ωραία. Και. Η Χριστίνα ήπια λίγο παραπάνω και με έδειξε και την πήγαν στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο! Στο νοσοκομείο το παιδί! Το παιδί στο νοσοκομείο είναι καλέ! Λίγο λίγο πήρε με ένα τηλέφωνο, πήγα την πίνα και την έφερα εδώ. Πού εδώ, καλέ. Θα πάθω κεφαλικό, παιδιά, δεν αντέχω. Θα πάθω κεφαλικό. Καλέ, πού εδώ, πέ μου! Πάνω στο δωμάτιό τη είναι, μην ανησυχείτε, είναι καλά. Λίγο ζαλίζεται μόνο. Ζαλίζεται. 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 Θα γίνει χαμό! Στέφανε, Στέφανε. Όχι, θα γίνει μάνα. Όχι, τώρα μέσα στη νύχτα. Να κοπάσει εθιμό. Να σε πιο ψύχρεμο. Να μην πάθει τίποτα. Να πάθω μάνα. Όχι. Να πάθω μάνα να γλιτώσω. Να πάθω μάνα να γλιτώσω από όλα. Από όλα και από όλου! Όχι, σιγά-σιγά. Ο Θέμης που είναι. Πάνω. Πάνω. Ζαλίζεται κι αυτός. Όχι, αυτός είναι καλά. Καλά. Σε λίγο δεν θα είναι. Έρχεται ο παπάς. Φύγε από εκεί. Εγώ θα κάνω την κοιμάμαι. Κι εγώ. Εγώ θα την πληρώσω. Τι θα κάνω. Κάνε το μεθυσμένο, πέσε κάτω. Σε παρακαλώ. Γεια σας. Ποιος είσαι. Ο Τζόνι. Α, καλά. Στην άκη αγάπη μου. Τι έχεις παιδί. Τι έχεις παιδί. Το παιδί. Θα το υποθυμίσω, δεν μπορώ. Καλά, εντάξει. Μέρι, ο Θέμης, παιδί μου, πού είναι. Στο πάτωμα. Θα πιω απόψε το φεγγάρι. Χάλια είναι το παιδί, χάλια. Το βλέπω, μάνα, ότι είναι χάλια. Καλά, εσύ δεν μου λέγες ότι είναι καλά. Ξοκαλά ήτανε. Καλά, καλά. Τι φλάνε το παιδί, το βλέπετε. Ποιος είναι αυτός, ρε παιδιά. Μάλιστα, παιδιά, ρε Θέμης. Άντε, μάτε. Καλά, ρε παπά. Ποιος είσαι εσύ, παιδί μου. Ο Τζόνι είσαι. Μάλιστα. Ο Τζόνι από το Λονδίνο, DJ. Με ξέρετε. Ακουστάσαι. Δεν είμαι καλά. Είναι φίλος της Χριστίνας, είναι πολύ καλό παιδί. Και τον κουβάλισε στο σπίτι μου. Ναι, μας βοήθησε πάρα πολύ. Θα το πάθω το εγκεφαλικό, δεν το γλιτώνω. Στέφανε, relax, ηρέμησε, please. Μέρι, σταμάτα τα relax και σηκωθείτε και φύγετε από εδώ μέσα όσο μπορώ και συγκρατώ τα νεύρα μου. Διαφορετικά δεν ξέρω κι εγώ σε λίγο πώς θα βρεθείτε έξω. Τώρα δεν το καταλάβω αυτό, τι εννοείς. Τι να καταλάβεις, μωρέ. Εξηγήσεις θέλεις μέσα στη νύχτα. Φύγεσαι, ρε, χαϊβάνα. Μιλάτε τώρα, κυρία Πίτσα μου, τι. Μέρι, είμαι εκτός εαυτού. Φύγε, το κατάλαβες. Και δεν μου λες τι έγινε. Το κατάλαβε. Το κατάλαβε, δεν θα πει τίποτα, Θοδωρέ. Λούις έγινε. Ας έκανε κι αλλιώς. Ας τολμούσε να κάνει κι αλλιώς. Μα το Θεό σου μιλάω ειλικρινά. Θα τον σκότωνα κι αυτόν κι αυτήν. Άφησε την πόρτα ανοιχτή. Δεν μου λες. Αυτός πώς είναι. Τι είπες. Λέω αυτός πώς είναι. Πώς είναι, ξέρω κι εγώ. Σαν πως τον είδα καλά-καλά. Μπήκαμε τα νεύρα μου εκεί πέρα ένας. Ένας ωραίος εκεί ένας. Ένας ψηλός, ένας ξανθομπάμπουρας. Με κοίταζε σαν χαζός, Θοδωρέ. Κατάλαβα. Τι κατάλαβες. Για να πεις εσύ ένας ωραίος θα πρέπει να είναι κούκλος. Μπα. Μπάμιες. Ε. Έτσι έλεγες και για το Χατζή πως ήταν ένας χάλια και ήταν μια χαρά παιδί. Μια χαρά δεν θα πει τίποτα. Τι με κοιτάς. Ο Χατζής είχε ήθος. Είχε αξιοπρέπεια. Και εγώ λύσαξα εκεί να τον χωρίσω. Με την κόρη μου. Και τα λούζομαι τώρα. Πες μου τώρα ότι θα αναπολύσουμε το Χατζή. Να τον αναπολύσουμε, Φαβάρε. Γιατί να μην τον αναπολύσουμε. 100 φορές το Χατζή. Παρά αυτόν το ματραχαλά. Τον λένε και Τζόνι. Μα το όνομα σε πείραξε. Όλα με πειράξανε. Και το όνομα και αυτός και η Μέρη και τα παιδιά μου. Τα παιδιά μου που μου είναι ψέματα ότι έχουν διάβασμα. Και αυτά τρέχανε στα κλαμπ. Τι με κοιτάς. Και η Σοφία που το παίζει αδιάφορη και περαβρέχει. Και η Τζένι που στάζει το φαρμάκι της, Θόδωρε. Όλα με πείραξανε. Θόδωρε, δεν είμαι καλά. Σε παρακαλώ, Θόδωρε. Κάτι πρέπει να κάνω, σε παρακαλώ. Είμαι σε απόγνωση. Η αλήθεια είναι πως τον τελευταίο καιρό δεν σε θέλει με τίποτα. Όλα στραβά και ανάποδα σου πάνε. Ναι, θα φέρω όλα στραβά και ανάποδα. Έχω φρικάρει, δεν ξέρω τι να κάνω. Να σου πω. Ναι. Μήπως να μου δώσεις μια αναρωτική άδεια να κάτσω λίγο να συνέλθω. Να συνέλθεις από τι. Από όλα αυτά που μου συμβαίνουν. Ναι. Δεν σου συμβαίνουν στη δουλειά σου, σου συμβαίνουν στην προσωπική σου ζωή και στο σπίτι σου. Δίκιο έχεις. Πάντα. Κόψε αυτό το ύφος μου, σπά στα νεύρα, λέγε. Τι να πω. Τι να κάνω. Εγώ στη θέση σου θα παρακαλούσα να φύγω σε νατοϊκή άσκηση για κανένα μήνα να ησυχάσω.
Η φυγή δεν είναι λύση, Θοδωρέ. Για σένα είναι. Γιατί όσο μένεις εδώ, τα κάνεις χειρότερα. Σε παρακαλώ, με αδικείς. Σε παρακαλώ. Εγώ προσπαθώ να βάλω σε μια τάξη τη ζωή μου και απλώς δεν μου βγαίνει. Πώς θα σου βγει, μωρέ, με τόσα μέτωπα που έχεις ανοίξει. Αυτό δεν είναι ζωή, αυτό είναι σύριαλ. Κομμωδία και δράμα μαζί, δύο σε ένα. Κομμεντή δηλαδή. Δύσκολο είδος. Πολύ. Αγάπη μου, καλησπέρα! Καλημέρα! Τι κάνεις? Καλώς τες, χωρίς ξυπνήσατε. Ναι. Αχ, ναι, μα συγχωρείς που αργήσαμε, ξέρεις. Αλλά χτες το βράδυ μας πήρε ο ύπνος, γιατί είμαστε φοβερά εξουθενωμένες. Για πες μου τώρα, τι κάνεις σήμερα? Καλά, τι καλά, δηλαδή, καλά μια. Δηλαδή, να πετάω από τη χαρά μου που γίνα μάνα, με έχει πιάσει μια θλίψη. Γιατί? Ξέρω εγώ, άβυσος η ψυχή του ανθρώπου και δει τη λεχόνα. Αχ, κυρία Σοφία μου, τι έχετε? Δεν ξέρω, είμαι κάπως. Δηλαδή? Δηλαδή, έχω μια μελαγχολία, μια θλίψη, ίσως είναι αυτό που λέμε επιλόχια κατάθλιψη. Α, Χρυσό μου, αποκλείεται αυτό, δεν είναι δυνατόν. Εσύ δεν είσαι επιλοχίας, φιλόλογος είσαι. Αυτή την κατάθλιψη την παθαίνουν μόνο οι επιλοχίες? Για να τη λένε έτσι, μάλλον. Τι μάλλον, βρε μαμά μου, τη λένε έτσι επειδή έχει σχέση με τη λοχία. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε κιόλα. Το παθαίνουν και οι λοχίες. Χριστέ μου, τι τραβάω. Μανούλα μου, είμαι που είμαι, μην με κάνετε χειρότερα. Αγάπη μου, αποκλείεται. Γιατί θα σου πω ένα καταπληκτικό όνειρο που είδα που θα σε ανεβάσει πάρα πολύ το κέφι. Έπαιζα κι εγώ. Πρωταγωνίστρια. Ναι, και έλεγε. Λοιπόν, σε είδα ντυμένη νυφούλα να ανεβαίνει στα σκαλιά τη εκκλησία και εκεί να σε περιμένει ο ροζ γαμπρό στην πόρτα. Στη εκκλησία, στην πόρτα. Όπου έχει και μουσική υπόκρουση. Και λέει, αυτό δεν είναι όνειρο, είναι φιάλτη. Γιατί? Τίποτα, Μανούλα μου, κάτι δικά μου. Δεν μου λέει, Σοφία, πότε θα παντρευτείς? Τώρα τι ερώτηση είναι αυτή, μαμά, σε παρακαλώ πολύ. Άστα, σε παρακαλώ και λέγε. Στο μέλλον, κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή στο παρόν. Και να τα αφήσεις αυτά που ξέρεις. Λοιπόν, πρώτα θα γίνει ο γάμος και μετά θα βαφτίσουμε την Αταλίτσα. Διότι δεν θέλω εγώ να λουστώ αυτά που κοροϊδεύω στους άλλους. Εντάξει? Σκούρα τα πράγματα. Δεν μου λες. Πού είναι ο Ζορς? Στο σπίτι του. Θα έρθει κάποια στιγμή. Ναι, τον θέλω να του μιλήσω. Τι θα του πεις? Να αναλάβει τις ευθύνες του σαν άνδρας και να σε αποκαταστήσει. Ο Ζόρζ. Ο Ζόρζ. Ποιος άλλος? Αυτός είναι ο πατέρας του παιδιού, ε. Ναι. Έλα, Αντώνη, τι κάνεις? Καλά, πάρα πολύ καλά. Να σου πω, βρήκα μια κλήση στο κινητό μου από χθες το βράδυ. Άκου, Τζένι, συγγνώμη που δεν σε πήρα τηλέφωνο, είχα κοιμηθεί. Συνέβη κάτι? Για τη Σοφία πρόκειται. Γέννησε. Έλα, μπράβο! Να μας ζήσει! Αυτό λέω κι εγώ. Να μας ζήσει. Δεν θα έρθεις? Αχ, βρε Τζένι μου, είμαι στα Γιάννενα και έχω πήξει εδώ. Έχω πάρα πολλή δουλειά στο πανεπιστήμιο. Πνίγομαι. Με την πρώτη ευκαιρία όμως θα κατέβω, δεν είναι? Αντώνη, μήπως πρέπει να τα αφήσεις όλα και να τρέξεις εδώ κοντά της? Ειδικά εσύ. Γιατί ειδικά εγώ? Λόγω της στενής σας σχέσης. Δεν σε καταλαβαίνω. Έλα, βρε Αντώνη, μεταξύ μας, έλα. Τζένι, θέλεις να πεις κάτι? Κοίτα, Αντώνη, επειδή η Σοφία δεν μας λέει ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού. Και επειδή από ό,τι έχω καταλάβει είσαι εσύ. Τζένι, τι λες? Δεν είσαι. Και βέβαια όχι. Πώς είσαι τόσο σίγουρος? Γιατί εγώ και η Σοφία δεν ποτέ. Πώς να μην είμαι σίγουρος? Δεν ποτέ. Ποτέ όμως. Γιατί? Τώρα τι θέλεις να σου πω, βρε Τζένι, γιατί ξέρω εγώ, δεν μας έκατσε. Αλλά συγγνώμη. Χίλια συγγνώμη. Καλά, εντάξει, εντάξει, καταλαβαίνω. Αδερφή σου είναι και ενδιαφέρεσαι, ανησυχείς. Εντάξει, Αντώνη, θα τα πούμε. Χάρηκα. Α, και να σου πω, μην τη πει ότι σε πήρα, σε παρακαλώ. Όχι, όχι, μην είναι ήσυχη. Να σου πω, θέλω να μου τη φιλήσεις, έτσι. Και θα την πάρω κι εγώ τηλέφωνο. Στο κινητό. Ελπίζω να το έχει ανοιχτό, ε. Ανοιχτό το έχει. Ωραία. Άντε, γεια. Γεια. Ούτε αυτός είναι. Ο μόνος που μένει είναι ο Θόδωρος. Από τους γνωστούς τουλάχιστον. Δεν αντέχω άλλο, Θόδωρε. Δεν αντέχω άλλο! Έχω αρχίσει να ονειρεύομαι έναν κόσμο χωρίς γυναίκες. Θα μπορούσες να ζήσεις σε έναν τέτοιο κόσμο? Όχι, βέβαια. Απλά τον ονειρεύομαι. Να σου πω, Θόδωρε, πώς θα ήτανε? Χάλια. Συμφωνώ. Ήμουν σίγουρος. Γι' αυτό λοιπόν ξαναγύρνα στην πραγματικότητα και κοίτα να δεις τι θα κάνεις. Τι πεζός που είσαι. Αμέσως να με προσγειώσει την πραγματικότητα. Άσε με να ονειρευτώ λίγο, ρε κακομοίρη. Ωραία λοιπόν, να φύγω εγώ να σε αφήσω να ονειρευτείς. Τάσου, αμέσως. Αμέσως, θα σηκωθείς να φύγεις. Κάτσε λίγο να μιλήσουμε, ρε Θόδωρε. Δεν μπορώ, παιδάκι μου. Έχω ραντεβού στον Ινι Αλφα. Με περιμένει ασθενής. Και εγώ έχω προβλήματα. Κάτσε εδώ, κάτσε εδώ. Σε παρακαλώ, κάτσε. Έχω προβλήματα.
Με τα παιδιά μου, Θοδωρέ, τι θα κάνω, δεν αντέχω, θα τρελαθώ. Δεν ξέρω πώς να το αντιμετωπίσω, ρε Θοδωρέ. Πολιτισμένα, όπως και η Μέρη. Έχεις τρελαθεί τελείως, πορτοκάλι, δεν ξέρεις τι λες. Δεν ξέρεις τι λες, τι πολιτισμένα, ε. Σηκωθήκανε, φύγανε από το σπίτι, μεθύσανε. Τα πήγανε στο νοσοκομείο και αντί να πάρουν εμένα τηλέφωνο, πήρανε τη Μέρη. Θα τους πάρει και θα τους σηκώσει, Θοδωρέ, όχι πολιτισμένα. Θα τους πάρει και θα τους σηκώσει. Και ειδικά η κόρη που μου κουβάλισε τον κόμενο στο σπίτι. Ακόμα δεν γνώρισε. Τι μου λες. Αφού έχεις αποφασίσει τι θα κάνεις. Ναι. Εμένα γιατί με πρίζεις. Ήθελα να ακούσω τη γνώμη σου. Τι να την κάνεις, αφού δεν θα τη λάβεις υπόψη. Στατιστικά, αν συμφωνεί με τη δικιά μου. Άσε με, Χριστιανέ μου. Μη με εκνευρίζεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, και έχω ραντεβού για χειρουργείο. Ναι, να σου πω, Θοδωρή. Τι χειρουργείο. Προστάτη. Ουρολόγος είμαι. Τι θες να έχω, κρεατάκια. Έχεις πολλά νεύρα τελευταία. Γι' αυτό πρόσεχε. Εγώ, αυτός ο ταλέπορος που θα του κόψεις την προστασία της ζωής. Ξέρεις πόσο χρονών είναι αυτός ο ταλέπορος. Πόσο. 45. Κοντά είσαι. Κανόνισε. Μπα που να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι. Πάω. Άντε. Άντε, Θεοδωρή, στο καλό, έχουμε και δουλειές, νυχτώσαμε. Τελείωνε πια με αυτό το τσάτ. Θα έρθει η κυρία Τζέννη και θα σε δει και θα γίνει χαμός. Η κυρία Τζέννη θα αργήσει. Ξενύχτησε το βράδυ με τα γεννητούρια. Ναι, αλλά κι εγώ δεν μπορώ. Τσάκα τσούκα από το πρωί μου έχει σπάσει τα νεύρα. Σταμάτα μου, ρε Μίρκα. Μιλάω τώρα με το αίσθημά μου. Ήθελα να ξέρω το αίσθημά σου. Δουλειά δεν έχει, πρωινιάτικα. Αφού είναι στον Καναδά. Και τώρα εκεί είναι βράδυ. Στον Καναδά. Εντάξει, και Παναγία. Πού τον βρήκε, καλέ. Στα Ομογένεια. Τι είναι αυτό. Είναι ένα φοβερό site για Έλληνες ομογενείς από όλο τον κόσμο που ψάχνουν για Ελληνίδες νύφες. Σόπα. Και δεν μου λες, αυτός ο δικός ο Καναδός θέλει να παντρευτεί. Ου, σαν τρελός. Ήδη μου έχει κάνει πρόταση γάμου. Χαίρετε. Χαίρετε. Χαίρετε να σας ζήσει. Ευχαριστώ. Κάτι για γάμο άκουσα. Ποιος παντρεύεται. Εγώ. Εσύ. Mm-hmm. Και ποιον παντρεύεσαι, τον ξέρω. Γιατί αυτή τον ξέρει. Στο κομπιούτερ τον γνώρισε. Στο chat. Ναι. Άντε λοιπόν, φέρε να πιούμε καφέδες, να φάμε και αυτά τα γλυκά και θα μας τα πεις όλα. Άκου τσάτ. Ναι, μόλις διαλυθεί Τζέρι μου, να το πιες, ναι αγάπη μου. Ναι. Σε ένα ξύλο, να σε πω εγώ. Ποιος είναι τώρα. Αμέσως! Hello, κυρία Πίτσα. Αφέ μου, αυτή είμαστε, λοιπόν, τι θέλει τώρα αυτή. Γιατί ήρθες εδώ, πρέα, τεψίζα. Τι θες. Ήθελα να δω τι κάνει το παιδί. Το παιδί καλό είναι. Εδώ είμαι. Oh, darling. Αλλά πού πας. Στο παιδί μου. Ο Στέφανος δεν σε είπε χτες να μην ξαναπατήσει το πόδι σου εδώ. Λίγο ο Στέφανος είναι στη δουλειά τώρα. Θα ξανάρθει. Κλαμέκ να ξανά. Θα έχω φύγει εγώ. Όλα οκ. Okay. Ναι. Μπράβο, μωρό. Μπράβο. Έτσι ήρθα να σου δώσω ένα φυλάκι να δω τι κάνει και θα φύγω τώρα, ε. Είμαι λες, μεγάλη στενοχώρια με εδώ και τώρα που θα φύγεις. Δεν μπορώ να μείνω, κυρία Πίτσα μου, γιατί έχω δουλειά. Θα έρθω το βράδυ πάλι. Ναι, ηρεμήσαμε τώρα. Κοίτα, κοίτα. Τα φιλιά δίνουν και παίρνουν, Θεέ μου. Να τα δει ο Στέφανος, θα τον έρθει τα μπλάσω. Γεια σας! Γεια σας. Τι μου κάνετε, δεν σας είδα σήμερα και έχω πάθει στερητικό. Λέω πριν φύγω, πάω να δω τι κάνει ο κύριος κυβερνήτης μου. Πώς μου είστε, τι μου κάνετε. Ας τα λέμε καλά. Γιατί ας τα λέμε, τι πάθατε. Δεν στα ρίξω τα καράβια σας. Από ό,τι βλέπω, η φρεγάτα μας τι θέση της είναι. Εκτός και αν έχετε άλλα καράβια και μου τα κρύβετε. Ωρεξάτη σας βλέπω. Μου φτιάξε η όρεξη επειδή σας είδα γι' αυτό. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν. Λοιπόν, κύριε κυβερνήτα, δεν είμαι καθόλου καλά. Γιατί? Γιατί πρώτον είμαι στα χωρίσματα με τον δικό μου. Μεγάλη ιστορία, δεν είναι τη παρούση. Και δεύτερον, όπως σας έχω πει, έχω έρθει σε σύγκρουση με τον πρώτο μηχανικό για θέματα αρμοδιοτήτων. Καλά, δεν έληξε αυτή η παρεξήγηση. Όχι, κύριε κυβερνήτα μου, και ενώ υποσχεθήκατε να με αποκαταστήσετε, δεν το κάνατε. Δεν το έκανα, κυρία Μπαλαούρα. Έχω κι εγώ προβλήματα στο κεφάλι μου. Γέννησε και η Σοφία. Γέννησε μια φίλη μου. Α, κύριε, γεια σας. Και για δικιά μου. Η δική σας τι έκανε. Κοριτσάκι. Αχ, και εμένα να μαζί σου. Να μαζί σου. Λοιπόν, στο θέμα μας τώρα, κύριε κυβερνήτη. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ, αν συνεχίσω έτσι από τη στενοχώρια μου, μου ανοίγει όρεξη. Με βλέπω να ράβω καινούργια στολή και να ανεβαίνω νούμερο. Αφήστε τα, κύριε κυβερνήτα μου. Ξέρετε, έχω και το σίδηρο μου που πέφτει. Να σας πω. Ναι. Εάν λυθεί η παρεξήγηση με τον πρώτο μηχανικό. Ναι. Θα σταματήσετε να τρώτε. Μη βάζετε στο στόμα μου λόγια που δεν έχω πει. Γιατί θα τα φάτε κι αυτά. Και μετά μου λέτε ότι δεν είστε ρατσιστής με τις εύσομες. Να σας πω, χιούμορ κάνω. Εσείς
ό,τι και να κάνετε, ναι. Είστε τόσο γλυκός. Ναι, κυρία Μπαλαούρα. Αχ, συγγνώμη, κυρία Κυβερνήτα, συγγνώμη. Τώρα που είπα γλυκός, ναι. Ένα γλυκάκι θα το έτρωγα. Ναι. Γιατί ξέρετε κάτι, όρθια τόση ώρα, πολύ θέλει ο άνθρωπος. Ναι. Είναι και αυτή η ρημάδα μου υπογλυκαιμία. Ναι. Δεν με κρατάνε τα γόνατά μου. Πάμε μέσα για θα πιάσει βροχή. Πάμε, πάμε, πάμε. Μπράβο, Βιβί. Και δεν σου φαινότανε. Α, από τα σιγανά ποταμάκια να φοβάστε. Αυτό ξαναπέστο. Και τι λέει, θα φάμε σύντομα κουφέτα. Καθίστε να έρθει πρώτα. Να γνωριστούνε, να δούνε και αν ταιριάζουν. Ταιριάζουμε. Το νιώθω, είμαι σίγουρη. Είναι ο άνθρωπός μου, το άλλο μου μισό. Ας είναι λοιπόν. Τότε, στην υγειά μας. Και στα δικά μας. Και στα δικά σου. Εγώ σιγά μην ασχοληθώ. Αρκετά χρόνια ξόδεψα με τους άντρες. Τέρμα οι άντρες. Και τι θα κάνετε δηλαδή. Δουλειά. Δουλειά, δουλειά. Δουλειά. Αχ, όχι πάλι. Ναι, πνέει, πάλι, πάλι. Και αρχίζουμε από αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, μαζέψτε τα, τελειώνετε. Και φέρε μου όλα τη μολόγια τη προηγούμενη εβδομάδα και εσύ όλες τις παραγγελίες. Άντε. Άντε, καλέ. Μάλιστα. Αρκετά χαζέψαμε. Δουλεύουμε τώρα, δουλεύουμε. Και το να δεις που θα παντρευτεί η Βιβί και εγώ θα τη πετάω ρίζια. Κάτσε να πάρω το Θόδωρο. Να δω να συνεχίσω την περιπατρότητο έρευνά μου. Όπως τα έλεγε και η Σοφία. Μάλιστα. Έτσι που λες, η μητέρα σου ήταν απόλυτη. Κουβέντα δεν σήκωνε. Μέχρι και η ημερομηνία γάμου με έβαλε να ορίσουμε. Όχι που θα σ' άφηνε. Σως δεν ξέρω πώς να σε ευχαριστήσω. Με τη φιλία σου. Αυτή την έχεις και την ευγνωμοσύνη μου. Ναι. Να σου πω, σκέφτηκα γιατί δεν λες την αλήθεια στον Στέφανο ότι είναι δικό του το παιδί να τελειώνουμε. Μα σου εξήγησα. Ναι, δεν κατάλαβα. Δεν μπορώ να το πω γιατί μετά θα θέλει να με παντρευτεί. Αυτό δεν θέλουμε κι εμείς, να σε παντρευτεί. Αυτό δεν θέλουμε. Όχι, δεν θέλουμε αυτό. Θέλουμε να με παντρευτεί γιατί με αγαπάει, όχι επειδή είμαι η μητέρα του παιδιού του. Μας αγαπάει, νοιάζεται για σένα. Το βλέπω εγώ, το βλέπω στο μάτι του. Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι πριν λίγους μήνες ήθελα να παντρευτεί την αδερφή μου. Επειδή νόμιζε ότι ήταν έγκυος. Ωραία, και στην αδερφή μου τι θα πω. Την αλήθεια. Η αλήθεια είναι σκληρή, πονάει. Πονάει, πονάει, θα την καταλάβει, Τζένι. Τι να καταλάβει. Ότι γέννησε το παιδί του, παρολίγον άντρα της. Έλεος πια, έχει και αυτή αισθήματα. Εντάξει τώρα, ηρέμησε. Δεν μπορώ, Ζωζ, νιώθω τύψεις, πάρα πολλές τύψεις. Η αδερφή μου είναι ο πιο κοντινός μου άνθρωπος. Ήταν κοντά μου την ώρα που γεννούσα, μου κρατούσε το χέρι, με κοίταζε μέσα στα μάτια. Ω Θεέ μου, πώς, δεν μπορώ να της πω αυτό το πράγμα. Δεν θα της το πω ποτέ, ποτέ δεν θα της το πω. Έλα, ησύχασε τώρα, ησύχασε. Ξέρω ότι είσαι πολύ φορτισμένη συναισθηματικά. Ξέχασε τα, πέταξε τα όλα αυτά το μυαλό σου. Διώξε τα, χαλάρωσε. Ναι. Ησύχασε. Δίκιο έχεις, γιατί γίναμε λίγο βραζιλιάνικοι σε μπουνόπερα. Εσύ πότε θα φύγεις τελικά? Απόψε. Αύριο πρωί πρωί πρέπει να βρίσκομαι στο Παρίσι. Σε λίγο θα σε χαιρετήσω. Τι θα κάνω χωρίς εσένα? Η μοναδική μας ελπίδα, καρφίτσες. Σχέδιο ανάμφαστο. Έτσι. Άμα τις βάλω εγώ στο παράθυρο, να δεις. Θα σταματήσουν τα νεύρα του πατέρα σας. Άμπρα. Έρχεται. Παρκάρι. Λοιπόν, παιδιά, όπως είπαμε. Ό,τι σας λέει, εσείς θα λέτε ναι. Κιχ δεν θα βγάλετε. Αντίρρηση δεν θα φέρετε. Εντάξει. Θα προσπαθήσουμε. Όχι θα προσπαθήσετε. Όχι! Αυτό που σε λέει η γιαγιά σου θα κάνεις. Καλά, αυτό που με λέει η γιαγιά μου θα κάνω. Α, δεν πράγμα. Μπράβο, Τζέρι μου. Έτσι. Και εσύ, ε. Και εσύ. Εντάξει. Γιατί εσύ ατίθαση είσαι. Εντάξει, εντάξει. Να σου πω, πόσες καρφίτσες έβαλες. 10. Γεια σας. Ε, καλώς, Τζιέρι μου. Καλώς όρισες. Γεια σου, μπαμπά. Γεια σου, μπαμπά. Τι κάνετε? Καλά, καλά, καλά. Καλά. Καλά, ε. Εγώ δεν είμαι καθόλου καλά. Γιατί δεν είσαι καλά, Τζιέρι μου? Γιατί εδώ μέσα δεν με ρωτάει κανείς για τίποτα πια. Όχι, α. Κάνετε ό,τι σας περνάει από το κεφάλι σας. Και εγώ τα μαθαίνω εκ των υστέρων. Δεν άρχισαμε καλά. Σκάσε. Κοινώς έχουμε βαρέσει διάλυση. Δεν με υπολογίζετε πια για τίποτα. Σαν να μην υπάρχω ένα πράγμα. Δεν μιλάτε, ε. Να βέβαια. Έχετε τίποτα να πείτε, δεν έχετε? Εσύ, μάνα, έχεις να μου πεις κάτι? Βεβαίως. Να σε βάλω να φας, Τζιέρι μου, ε. Μα δεν το πιστεύω. Καμία συνεννόηση, άλλα τ' άλλον. Και τι, παιδί μου, έφαγες έξω. Δεν σε λέω να μην τρως έξω. Μάνα, σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη, θα τα ακούσεις εσύ. Εντάξει, εγώ άλλωστε τα ακούω πάντοτε. Εντάξει, λέγε αυτό που έλεγες. Συνέχισε. Τι να πω, με αποσυντώνησες, δεν ήξερα τι λέω, τι είπα. Ότι να σε πω εγώ. Μάλωνες τα παιδιά. Έλα. Μάλωσε τα. Έλα μπρος. Εδώ είναι, μάλωσε τα. Α! Με δουλεύετε. Εμείς, καλέ μπαμπά. Εμείς ούτε που μιλήσαμε. Ναι, δεν μιλήσαμε.
Αυτό είναι που με ανησυχεί, που δεν μιλήσατε. Γιατί καλέ. Αυτό πολύ καλό είναι για μια οικογένεια. Όχι, δεν είναι καλό γιατί δεν υπάρχει αντίλογο. Α, ναι. Ναι. Σωστό. Ε? Ναι, σωστό, σωστό. Ναι. Τι είναι. Αν δεν υπάρχει αντίλογο, παιδί μου, δεν μπορεί να συνεχίσει τη συζήτηση. Και έτσι δεν γίνεται καυγά. Α, μάλιστα. Τώρα κατάλαβα. Με δουλεύετε ψηλό γαζί. Οργανωμένο σχέδιο. Όχι, α, σε πονάει το δόντι σου. Το δικό μου με πονάει. Μ' αφήνετε να μιλήσω, να εκτονωθώ, ε, για να μου περάσει. Όχι, καλέ, καλέ. Ε, είπαμε εμείς κάτι τέτοιο. Δεν είπατε, αλλά το κάνατε μια χαρά. Ναι. Μην νομίζετε όμως ότι θα περάσει έτσι. Οι πράξεις σας θα έχουν συνέπειες. Και πολύ σοβαρές, μάλιστα. Δηλαδή. Δηλαδή, δεν ξέρω, παιδί μου, θα το σκεφτώ και θα αποφασίσω. Ένα πράγμα έχει σημασία. Πως εγώ εδώ μέσα θα πάρω μέτρα. Θα βάλω τάξη. Θα βάλω όρους. Και όποιος τους παραβεί αυτούς τους όρους. Βεβαίως. Ε, μαύρο φίδι κολοβό που τον έφαγε. Εντάξει, μπαμπά, ό,τι πεις. Τι ό,τι πω. Συμφωνείτε. Ε, τι, να σου πάμε κόντρα. Όχι, να μην μου πάτε κόντρα. Αλλά δεν μου αρέσει και που συμφωνούνε. Σωστά. Τι σωστά. Οπότε σου πάμε κόντρα, δεν σου αρέσει. Οπότε δεν σου πάμε κόντρα, πάλι δεν σου αρέσει. Ε, αποφάσισε τι θες, μας έχεις μπερδέψει. Όχι, εγώ έχω μπερδευτεί. Από τη μία κάνετε σημεία και τέρατα, και από την άλλη μου κάνετε τις Σωσίες Μαρίες. Σας μαλώνω και τις κάθεστε και μαγκούτε. Τι θα κάνω, ρε μάνα, δεν ξέρω τι να κάνω. Παίρνει, τι να κάνω. Να σε πω εγώ τι να κάνεις, Τζιέρι μου. Να πάμε στην κουζίνα να φάμε σουτζουκάκια. Και μετά να πας στη Σοφία να τη δεις στο μαιευτήριο. Ναι, Είσαι εσύ μια μαφία. Όχι. Δεν τρώγεσαι με τίποτα. Εγώ μπορεί να μην τρώγαμε τα σουτζουκάκια, μην μου τρώγονται, να ξέρεις. Είναι περίφημα. Πάμε. Ναι. Ο κύριος Θόδωρος. Α, γεια σου, Θόδωρε. Γεια σου, Τζέννη. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Έλα, κάθεσε. Ευχαριστώ. Εντάξει, κορίτσια, δεν σας χρειάζομαι άλλο. Δηλαδή, μήπως θέλετε κάτι, κύριε Θόδωρε. Όχι, ευχαριστώ πολύ. Το όχι, ευχαριστώ πολύ. Μπορείς να πηγαίνεις. Μάλιστα. Πήρω εγώ. Τζέννη, τι έγινε. Σ' άκουσα ανήσυχη στο τηλέφωνο. Συμβαίνει κάτι, σε εντάξει, θες κάτι. Θέλω την ηρεμία μου. Να σε αφήσω δηλαδή στην ησυχία σου. Όχι, βρε Θόδωρε, τι είναι αυτά που λες. Η παρέα σου μου είναι πάντα πολύ ευχάριστη. Είσαι τόσο καλός, τόσο ευγενικός που απορώ πως είσαι κολλητός με αυτόν τον. Στέφανο. Ούτε το όνομά του δεν μπορώ να πω. Μου ανάβουν τα λαμπάκια. Κρίμα όμως. Έπρεπε να τα έχετε βρει οι δυο σας. Ταιριάζετε τόσο πολύ. Εσύ με τη Σοφία έπρεπε να τα έχετε βρει. Εσείς ταιριάζετε πολύ. Το ξέρω, συμφωνώ, αλλά όπως έγιναν τα πράγματα, δεν γίνεται. Θοδωρέ, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι. Με όλο το θάρρος δηλαδή και να μείνει μεταξύ μας. Ρώτησέ με, ό,τι θες. Έχεις ποτέ σκεφτεί ότι αν το μωράκι που έφερε η Σοφία στον κόσμο δεν είναι του Ζόρζ και είναι, ας πούμε, δικό σου. Όχι. Γιατί. Γιατί δεν είναι δυνατόν, αποκλείεται. Τι αποκλείεται, μωρέ, τόσο καιρό βγαίνατε. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Συμβαίνουν και ατυχήματα καμιά φορά. Εγώ με τη Σοφία δεν είχαμε ούτε ατυχήματα, ούτε ευτυχήματα. Τι εννοείς? Αυτό που κατάλαβες. Τζέννη, εγώ και η Σοφία δεν ήρθαμε ποτέ πολύ κοντά. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Ποτέ. Γι' αυτό, όπως σου είπα, αποκλείεται. Και πώς έγινε αυτό το μωρό, ρε Θόδωρε, πώς έγινε? Με κρίνο έγινε? Ποιος είναι ο πατέρας? Τι να σου πω κι εγώ. Αχ, πάει κι αυτός. Τι είπες? Τίποτα, λέω. Κρίμα, κρίμα. Δεν μου λες κάτι, Τζέννη. Αυτή τη συζήτηση γιατί την κάνουμε? Συμβαίνει κάτι, ξέρεις κάτι που δεν ξέρω εγώ? Όχι, απλά. Απλά λέω τι ωραία που θα ήταν να ήσουν μαζί με τη Σοφία και το παιδάκι να ήταν δικό σας. Αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το ήθελα κι εγώ, αλλά όπως βλέπεις δεν ήταν γραφτό. Εσένα με τη Σοφία δεν ήταν γραφτό. Εμένα με τον ακατανόμαστο δεν ήταν γραφτό. Ήθελα να ξέρω ποιος τα γράφει όλα αυτά. Ποιος τα γράφει, δηλαδή, να πέσει στα χέρια μου και θα γελάσει κάθε πικραμένος, θα γελάσει. Θα πας στο μαιευτήριο? Σε λίγο, εσύ. Όχι, δεν θα πάω γιατί έχω κάτι δουλειές, αλλά θα πάω αύριο. Να μου τη φιλήσεις. Δεν θα παραλείψω. Τι είναι, αγάπη μου. Τι μάτια είναι αυτά. Τι κούκλα είσαι εσύ, μωρέ. Τι είναι, μωρέ. Γεννήθηκες με μαλάκια. Γελάει, τι κάνει το μωρό μου, γελάει, κοίτα, γελάει, αγάπη μου. Ναι, γλυκιά μου, ναι, καλό μου. Ένα γλυκό μωρό, ένα γλυκό μωράκι. Τι χυλάκια είναι αυτά, μωρέ, μωρέ.
Συγγνώμη, μήπως ξέρετε που είναι το δωμάτιο 735? Λογικά στον 7ο. Α, να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Μήπως ξέρετε που είναι οι σκάλες? Ξέρετε, αποφεύγω το ασανσέρ γιατί είμαι αθλητικός τύπος. Ναι, το βλέπω. Τι είπατε? Λέω, ρωτήστε τη ρεσεψιόν καλύτερα. Όχι, να ρωτήσω εσάς γιατί μου φαίνεται ο τύπος του άντρα που έχει απαντήσεις για όλα. Α, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, με κολακεύετε. Δεν το έχετε ανάγκη. Ναι, τι να πω εγώ τώρα. Να πείτε να με συνοδεύσετε μέχρι τον 7ο. Αναστασία. Ζώος. Κύριε Φωτιάδη! Κύριε Φωτιάδη! Φωνάστε, εδώ είναι το νοσοκομείο. Συγγνώμη, από τον ενθουσιασμό μου είναι. Μην μου πείτε ότι εδώ γέννησε η φίλη σας. Ναι, εδώ γέννησε. Αχ, και η δικιά μου. Τι συμπτώσεις είναι αυτές. Τι συμπτώσεις. Να σας γνωρίσω από εδώ το φίλο μου, το Ζόρζ, ο κύριος Φωτιάδης. Χαίρομαι πολύ. Γεια σου, Στέφανε. Γεια σου, Ζόρζ. Γνωρίζεστε. Εμείς τώρα γνωριστήκαμε, πριν από 5 λεπτά. Και γίνατε φίλοι? Αμέσως. Έχουμε τρομερή χημεία. Μπράβο, ρε Ζόρζ. Τι χημεία είναι αυτή που έρχεται? Δεν κατάλαβες. Εγώ εδώ κατέβαινα και έμπλεξα. Έμπλεξες εσύ, μας έμπλεξε και μας έκανε. Φεύγω γιατί έχω δουλειά. Καλά να περνάτε. Στο καλό, κύριε Φωτιάδη. Στο καλό, στο καλό. Ναι, πρέπει να φύγω κι εγώ τώρα γιατί πετάω για Παρίσι. Φεύγω. Είστε Έλληνες Γαλλίας? Μάλιστα. Τρελαίνομαι για τη Γαλλία και για οτιδήποτε γαλλικό. Εσείς? Για να μένω εκεί. Σωστό και αυτό. Να σας ρωτήσω κάτι τώρα που γνωριστήκαμε κιόλας. Ναι, αν ναι. Επιτρέπετε. Εσείς εδώ στο μαιευτήριο για ποιο λόγο βρίσκεστε? Εμένα γέννησε μια φίλη μου. Εμένα γέννησε η γυναίκα μου. Δεν το πιστεύω. Είστε παντρεμένος. Η γυναίκα σας γέννησε. Και εσείς με φλερτάρετε. Εγώ. Εσείς? Δεν το πιστεύω. Εγώ ανάμεσα σε παντρεμένα ζευγάρια δεν μπαίνω. Φτού σας και να σας ζήσει. Θεέ μου, τι έχω περάσει αυτό το ταξίδι ο άνθρωπος? Τι έχω περάσει? Δεν ξανάρθω. Δεν θα ξανάρθω. Δεν θα ξανάρθω. Κούκλα δεν είναι? Ναι. Όμορφη σαν τη μάνα της. Βέβαια έχει πάρει και λίγο από τον παπά της. Όχι, δεν έχει πάρει τίποτα. Όχι, έχει πάρει. Έχει πάρει. Όχι, όχι, δεν έχει πάρει τίποτα από τον Ζόρζ. Από ποιον? Τον παπά της, δεν είπες, τον Ζόρζ. Σοφία, πρέπει να μιλήσουμε. Για ποιο θέμα? Για μας. Για μας? Ποτέ δεν πίστεψα ότι το παιδί αυτό είναι του Ζόρζ. Αντιθέτως, έχω βάσιμες υποψίες ότι το παιδί αυτό είναι δικό μου. Στέφανε, ξέρεις τι λες, να σε ακούσει και κανένας να νομίζει ότι κάτι συνέβη μεταξύ μας. Γιατί δεν συνέβη? Κάνε τώρα πως δεν έγινε και τίποτα μεταξύ μας. Με φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση. Εσύ κάνεις τα εύκολα δύσκολα. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, ρε Σοφία. Αυτό είναι το πρόβλημα με σένα. Δεν καταλαβαίνεις ποτέ τίποτα. Τι θες να πεις? Το παιδί είναι του Ζόρζ. Δεν το πιστεύω. Τελεία και παύλα. Δεν το πιστεύω. Πρόβλημά σου. Ωραία. Θα σου αποδείξω ότι το παιδί είναι δικό. Ναι, πώς? Θα ζητήσω να γίνει εξέταση DNA. Κι εγώ θα αρνηθώ. Γιατί θα αρνηθείς? Έχεις τίποτα να κρύψεις? Όχι, δεν έχω τίποτα να κρύψω, αλλά δεν θέλω, ρε παιδί μου, δεν μπορείς να με υποχρεώσεις. Αυτό θα το δούμε. Στέφανε, σε παρακαλώ πολύ, σεβάσου το παιδί και την κατάστασή μου. Εντάξει, σταματάω και θα φύγω. Αλλά να ξέρεις ότι εμείς οι δύο δεν τελειώσαμε. Ούτε εμείς τελειώσαμε. Τώρα αρχίζουμε. Γεια σας και να μας ζήσει. Κύριε Φωτιάδη! Όχι σε μένα, Θεέ μου, όχι σε μένα. Αρχίζουν τα δύσκολα τώρα. Τον έλεγχο κάνουμε τώρα. Παρασυρθήκαμε τώρα. Για πες μου τι κάνουμε. Ξέρω καλά πως δεν φοβήθηκα εγώ κανένα ρίσκο και καμία εμπειρία. Μα ομολογώ πως δεν περίμενα να ζω μια τέτοια τρέλα που θα γράψει ιστορία. Μα δεν φανταστήκα ούτε